Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Όμως για το πλημμυρικό φαινόμενο που συναντά τα ανατακτά χρονικά διαστήματα επί της Ακτής Δημαίων στο ρεύμα προς παραλία Πατρών και λίγο πριν την ΑΒΕΞ, δεν φταίει κάποιος σπασμένος αγωγός της ΔΕΙΑΠ, όπως λογικά θα υπέθετε κανείς. Φταίει το φεγγάρι. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ, Ανδρέας Παπανικήτας, απέδωσε το φαινόμενο στην Άμποτη και την Πλημμυρίδα και όχι σε κάποιον σπασμένο αγωγό. Το επίπεδο του δρόμου στην Ακτή Δημαίων έτσι κι αλλιώς είναι σχεδόν το ίδιο με εκείνο της στάθμης της θάλασσας. Όταν η σελήνη βρίσκεται πιο κοντά στη γη, η βαρυτική έλξη που της ασκεί είναι μεγαλύτερη και τότε ακριβώς εκδηλώνεται το φαινόμενο της πλημμυρίδας, με τη θάλασσα επί της ουσίας να φουσκώνει. Έχουμε επισημάνει και το έχουμε πει και δημοσίως ότι στη χαμηλότερη στάθμη της Ακτής Δημαίων δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα από την πλημμυρίδα που δημιουργείται κάθε φορά. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι δύσκολο. Πιστεύουμε ότι με την κατασκευή του έργου που θα κάνουμε, δηλαδή την αποχέτευση της παραλιακής, θα το δούμε και να το δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Τα λίγα εκατοστά αύξησης της στάθμης της περνούν μέσα από το υπέδαφος και το αποχητευτικό δίκτυο στο σημείο του δρόμου, ο οποίος και τελικά πλημμυρίζει με θαλασσινό νερό. Δεν είναι θέμα δηλαδή κάποιας βλάβης ή κάποιας άλλης αιτίας, ναι. Δηλαδή γουλώματα αγωγών και απλά δεν υπάρχει απορροή και στην περίπτωση των έντονων βροχοπτώσεων υπάρχει μικρή απορροή των υδάτων, γι' αυτό συσσωρεύονται σε εκείνο το σημείο, αλλά και στην περίπτωση όπου έχουμε πλημμυρίδα. Το πρόβλημα ενισχύεται και από το γεγονός πως δεν λειτουργεί επαρκώς και το αποχετευτικό του νέου λιμανιού στο σημείο, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Παπανικήτα θα πρέπει να τύχει ειδικής μελέτης και ανάλογης ανακατασκευής.